Χαιρετώ τη ζούγκλα, κουνάβι εδώ πέρα, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το Soma, ένα παιχνίδι της Frictional Games, γνωστή για το Amnesia. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια ανατριχιαστική ατμοσφαιρική εμπειρία. Πατάμε Start Game, Safe, Can't Kill You, Monsters Are Dangerous, Can't Kill You, Sneak to Survive. Α, μόνο δύο έχει, Normal προφανώς, και Start Game. Frictional Games λοιπόν, η εταιρεία που φτιάξει το Amnesia, άμα δεν το έχετε παίξει, άμα δεν έχετε δει κάποια playthrough, δείτε το. Εγώ το έπαιξα πριν από αρκετά χρόνια το Amnesia, μου πήρε μερικούς μήνες να το ολοκληρώσω. Το ανέβαλα συνέχεια, όταν έχεις στο ένα χέρι να παίξει ένα τρομακτικό ανατριχιαστικό παιχνίδι και στο άλλο χέρι, ξέρω εγώ, να δεις μια σειρά κομική ή να διαβάσεις ένα βιβλίο, είναι λίγο εύκολη η επιλογή, οπότε πήρε λίγο χρόνο να το ολοκληρώσουμε το παιχνίδι και να το τερματίσουμε. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή στην οποία όταν σταματάς να πιστεύεις σε αυτήν, Are you okay, Simon? Δεν εξαφανίζεται. I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Α, συμβαίνει αυτό. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munch? Why is there never enough time? For what? Christ. Σταμάτα πια. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Οπότε έχουμε τον Σάιμον, ο οποίος είμαστε εμείς, παίζουμε κάποιον Σάιμον. Άσλι ήταν μαζί μας στο αυτοκίνητο και κάποιος Μούνσι γιατρός θα μας κάνει ένα brain scan. Τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρουμε. Μπορούμε να διαδράσουμε τα αντικείμενα όπως μπορούσαμε και στο Amnesia και να κάνουμε έτσι ανοησίες. Πάρε, όπα, δεν μπορώ να πάρω από μέσα τίποτα. Μια χτένα, χρήσιμη. Γενικά μπορούμε να τα κάνουμε όλα χάλια. Αρκετά διαδραστικό, πολύ πιο διαδραστικό από τα Amnesia. Κάτσε λίγο να... Radioactive tracer fluid. Where are you? Hooked. Robin McConnell. Ο Mark και η Diana Miller επιτέλους χαλάρωσαν. Κατάφεραν να μαζέψουν και τα λεφτά για να πάρουν την οικογένεια στο Χαβάι, για την οποία μιλάνε τόσο καιρό. Αλλά καθώς ο ήλιος δει στη Wakiki την παραλία, την πρώτη μέρα ο Μάρκ και η Νταϊάννα, ο παράδεισός τους γίνεται μια εφιάλτης, καθώς οι κολυμπητές πιάνονται σε χιλιάδες από λεπτές ίνες, οι οποίες εκτείνονται από κάπου κάτω στα βάθη της θάλασσας. Αργά οι κολυμπητές τους τραβάνε καθώς ουρλιάζουν και ορίονται στο σκοτεινό νερό. Προσπαθώντας να βγουν, να ξεφύγουν, ο 7χρονος γιος ο Τσάρλι πιάνεται από τα πλοκάμια αυτά. Μυστικό, πολύ suspense και πολύ τρομακτικό. Το hooked θα σε τραβήξει. Okay. Το παιχνίδι θα διαδραματίζεται στα βάθη ενός ωκεανού, οπότε ενδιαφέρον αυτό ότι το διαβάζει αυτή τη στιγμή αυτό το βιβλίο. Μήπως είναι όλα στη φαντασία του. Αλλά σίγουρα επειδή διαδραματίζεται κάτω από το νερό, θα έχουμε αρκετές συσχετίσεις και με το πρώτο Bioshock. Λοιπόν, μ' αρέσει πως ξεκινάει το παιχνίδι έτσι πιο ήρεμα, πιο χαλαρά. Εδώ πέρα εικόνες από βυθούς, εικόνες από διαστήματα. Okay. Εδώ τι έχουμε, τίποτα. Το μικρό κυμάτων. Η κούπα μας. Ψυγείο, έχει τίποτα μέσα να φάμε. Fast food. Should buy something healthier on my way home. Οχ, πού πήγε. Κλώτσα, το κέτσαπ. Βάλ το μέσα, μη χαλάσει.
Όχι, fast food, να έχεις ένα λάχανο. Αυτά είναι σίγουρα fast food. Πίτσα μέσα στο ψυγείο, εντάξει. Κανένα άλλο κουμπί δεν κάνει τίποτα. Α, σκύβουμε. Εδώ, περίεργο. Α, οκ, okay, το σκύψιμο. Δεν χρειάζεται να το κρατάμε πατημένο. Τέλος πάντων, οκ, πολύ fast food. Πολλά σκουπίδια, εδώ είναι και λίγο σκοτεινά. Για να δούμε εδώ τι λέει. Να υπενθυμίσω στην Τζέσι να πάρω τα φάρμακά μου και λουλούδια για την κηδεία. Πιάνω την κηδεία. Ήταν πραγματικό αυτό το ατύχημα που είδαμε? Ω, πηγάμε κιόλας. Για να δούμε εδώ τι λέει. Στον Sim Jarrett, Toronto. Δεν ανοίγει. Διάβασε το καλέ. Τίποτα. Τι είναι, παιδιά? Κόλλησε το χειριστήριό μου. Τώρα ξεκόλλησε. Okay. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Δεν έχει κάτι να μου πει. Δεν έχει κάτι να μου πει. Θα σου να το προσέξουμε. Από τον Καναδά είναι, από το Τορόντο. Στο Τορόντο μένουμε μάλλον. Α, απλά είναι πολλά γράμματα, δεν. Άνοιξε κανένα φως, σωστός. Άντε, γεια. Τι είναι αυτό εδώ κάτω? Ένα ποτήρι. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω. Ου, okay. Το γνωστό σχέδιο με τις σκάλες και την ψευδέστηση. Ας περάσουμε λίγο χρόνο να δούμε ποιος είναι αυτός ο κύριος, ο Σάιμον που ελέγχεται τώρα. Έχω το αυτό λίγο στο φως γιατί δεν μπορούμε να το δούμε από κοντά τι γράφει. Voltera. Ombra de la Sera Voltera. Οκ. Okay. Μου λέει κάτι αυτή τη στιγμή. Για να δούμε όλα τα σιρτάρια, τα βρακιά μας είναι όλα στη θέση τους. Πολύ ωραία. Για πάτε σε αυτό. Α, να ο Τζέσι που πρέπει να του υπενθυμίσω κάτι. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him, didn't I? Μάλλον για το τι θα κάνεις το Κυριακό. Interference, ήθελε να πει. Μάλιστα. Σκούπα είναι από μόνη της τρομακτική. Το ότι πρέπει να κάνεις δουλειές και να σκουπίζεις. Yellow. Massive recoil. John, αυτό δεν το διαβάζεις. John Hugh. Είναι λοιπόν ένας διεφθαρμένος μπάτσος που δουλεύει στο Hong Kong. Μια μέρα η ζωή του ανάποδα γιατί συναντάει την Amber. Μια μυστηριώδη ξένη η οποία είναι φυλακισμένη από την τριάδα του Χρυσού Δράκου. Ετοιμάζεται λοιπόν να τους αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Τι έχεις, Xbox ή PlayStation? Τίποτα, κάτι δικό σου εδώ πέρα. Right, watching TV gives me headaches now. Thank you, brain. Μπορώ να το... δεν μπορώ να το βάλω αυτό μέσα. Τίποτα, τηλεόραση δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή. Ο χειρισμός είναι περίεργος, αλλά θα τον συνηθίσουμε. Εδώ τι έχει, γυαλίζει κιόλας. Ο, χαρτογραφώντας τον νου, Albert Isaacson. Ένα από τους πιο λεπτομέρη κείμενα για την ανατομία του εγκεφάλου, τη λειτουργία του και το πώς λειτουργεί ο εγκεφαλός και η συνείδηση. Ανακαλύψτε πώς το μυαλό εξαρτάται από το σώμα και γιατί το μυαλό δεν είναι απλώς ένας υπολογιστής και ένα διάφορα άλλα πολύ ενδιαφέροντα τριβιά και facts, γεγονότα για το κεφάλι. Δύο καινούργια κεφάλαια για το κεφάλι, την άνοιξη του μυαλού και του κεφαλιού.
και πως αυτό επηρεάζει τη συμπεριφορά μας σε διάφορες στάσεις στη ζωή μας, σε διάφορες φάσεις στη ζωή μας. Οκ. Okay. Wow, τι είναι αυτά. Σκόνη είναι. Έχω διαλύσει. Μια φωτογραφική, DSLR, super. Βιβλίο, ένα φλασάκι. Αυτό τι είναι. Τίποτα. Μια φωτογραφία από μια διάβαση. Κάποιο λίγο βασίλεμα ίσως. Θα τα μάθω το κουμπιά, πού θα πάει. Ω, τον καφέ σου το πίνεις με γαλατάκι. Μια ακρίδα, ένα σκαθάρι. Οκ, είσαι και φωτογράφος λοιπόν. Είσαι και φωτογράφος. Πάμε και το μπάνιο. Για να ανοίξουμε τις κουρτίνες. Summer's coming. Hope it's a good one. Πολύ δηλιακά ξεκινάνε όλα. Να δούμε από πού θα μας τη φέρουνε. Grimoire, τι είναι αυτό. Εδώ έχει πολλά πράγματα. Get well, son. Love soon, love mom. Οκ, περαστικά από τη μαμά μας. Ποιος είναι αυτός, το Humpty Dumpty είναι αυτό. Κρεβάτι, δεν ξέρω. Μπορούμε να τα διαβάσουμε, αυτά δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Κάποια σχέδια, εδώ πέρα ένα μπαρμπαδάκι. Ωραίο το μπαρμπαδάκι. Ανάβουμε και το φως, θα ανάψουμε όλα τα φώτα. Πάντα χρήσιμο. Εδώ πέρα αυτό, για τους συνδετήρες. Θα τα βρω τα κουμπιά. Εδώ, η Άσλι είναι αυτή. Δεν γράφουν και τίποτα οι φωτογραφίες από πίσω. Πάλι η θάλασσα. Dr. Erin Peak Laboratories. Pace Lab. Toronto. Gadutan. Tracer Fluid. Α, το Gadutan. Ψάχνουμε τώρα να δούμε πού το έχουμε βάλει. Grimoire, Robin McNamara, Meet and Group Book Signing. Α, μάλιστα. Είναι μαγαζί με κόμιξ και βιβλία για τέτοια το βιβλίο που διαβάζει. Και είναι ο Robin McConnell. Ο E.E. Robin McConnell. Μάλιστα, για να υπογράψει το βιβλίο μας. Κάτι άλλο, χρήσιμο. Εδώ την καρέκλα, για να πάτε λίγο πιο εκεί γιατί ενοχλεί. Εδώ κάτω. Δεν είναι τίποτα σημαντικό. Downtown accident kills young woman. Λοιπόν, ένα ατύχημα στο κέντρο σκοτώνει μια νεαρή γυναίκα στο Τορόντο. Χθες, την άλλη μεριά τι έχει. Θα να το δούμε μετά. Χθες ένας οδηγός αφαιρέθηκε από τα παιδιά της. Πέρασε με κόκκινο και χτύπησε ένα άλλο αυτοκίνητο στο Blood Street και Spadina Road. Αυτή η μητέρα και τα παιδιά της, μόνο μελάνιες πάθανε, αλλά το άλλο αυτοκίνητο πέθανε η Άσλι. Η Άσλι λοιπόν έγινε το ατύχημα, 23 χρονών. Ο φίλος της και ο οδηγός ο Σάιμον, είμαστε 26 χρονών, επέζησε, αλλά ίσως έχει εγκεφαλικά προβλήματα, εγκεφαλική ζημιά. Λοιπόν, αυτή που οδηγούσε το SUV λέει ότι ήταν ατύχημα και δεν μπορούσε να τα αποφύγει. Μάλιστα. Οπότε δεν φταίμε κι εμείς για το ατύχημα. 10 Απριλίου το 2015. Game ends with a surprise. Δεν ξέρω αν αυτό είναι. Αν έχει να κάνει με το παιχνίδι που παίζουμε αυτή τη στιγμή και άμα θα έχει κάποιο τέτοιο, κάποιο twist στο τέλος. 10 Απριλίου το signing πότε είναι. 11 Γενάρη, οπότε πέρασε. Για... θα το μάθω. Cinema Variety, The Ultimate Movie Magazine. Τα blockbuster του καλοκαιριού, Japan Animation, Stunts εναντίον CGI, Massive Recoil, Flawless Execution 2. Πώς είπα, Massive Recoil, λέγονταν το βιβλίο. Κάτσε. Για
Όχι, λέω hooked. Άλλο ήταν εκείνο. Ναι, συγγνώμη. Massive Recoil, κάπου το είχαμε δει κάπου. Α, ναι, το είχαμε δει εδώ. Ναι. Massive Recoil, οπότε βγήκε και sequel στους κινηματογράφους. Να μην το χάσουμε, γιατί θα χάσουμε. Εδώ μέσα, τίποτα, μόνο φακούς και τετράδια. Μ' αρέσει που είναι σχεδόν όλα διαδραστικά και μπορώ να τα πιάσω. Εδώ τίποτα άλλο δεν έχει. Τι βιβλία διαβάζεις? Political Systems World, κάτι. The Roman State, ok. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται στο κομπιούτερ. Ο David Munshi, λοιπόν. Σε ευχαριστώ που συμμετέχεις στην έρευνά μας. Το σκάν θα γίνει στο Pace Laboratory στο Toronto. Είμαστε τέτοιοι καλεσμένοι εκεί πέρα, οπότε η πρόσβασή μας είναι λίγο απρόβλεπτη. Θα γίνει το Σάββατο. Λοιπόν, θα σε ενημερώσω. Ο Erin Peak. Λοιπόν, οι υποκτροκέφαλοι έχουν γίνει πολύ πιο λίγοι. Το κεφάλι, το μυαλό μας αναρρώνει, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη να καταλάβουμε τι έχει γίνει στη ζημιά. Το αίμα θα συνεχίσει για τους επόμενους μήνες. Θα πρέπει να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο μερικές φορές για να βγάζουμε το αίμα και να μην ανεβάζει πίεση. Okay. Υπερβολικό στρες θα μπορούσε να είναι θανατηφόρο. Μας έδωσε κάποιο φάρμακο για να μας βοηθάει με τους εφιάλτες μας. Διάβασε τις οδηγίες και πάρε ανάλογα. Και γενικά να ξεκουραζόμαστε. Και αυτό είναι που έστειλα στον Τζέσι. Α, δεν το έστειλα. Ο Τζέσι δεν έχει πρόβλημα στη μνήμη, κάποιος άλλος έχει. Εμείς δηλαδή, ο Σάιμον. Έχω ένα appointment. Make sure you're actually on time to open up the store. Να ανοίξει το μαγαζί. Εμείς έχουμε το μαγαζί, μήπως το Grimoire. Ναι. Οκ. Okay. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Βγάλε τα κουτιά. Ίσως είναι πρόβλημα εκεί πέρα μπροστά, ίσως εμποδίζουν. Και τα βιβλία που πουλάνε καλύτερα αν είναι πάνω στα ράφια. Good luck, θα το χρειαστείς. Να του το στείλω το email τελικά. Να του το στείλω. Έφυγε το email. Better late than never. Καλλιεργά παρά ποτέ. Δεν έχουμε κάτι άλλο στο κομπιούτερ. Οπότε δουλεύουμε εμείς στο Grimoire. Και μάλιστα δουλεύουμε εμείς στο Grimoire. Λοιπόν, και έχουμε και φιάλτες από την εγκεφαλική ζημιά που έχουμε υποστεί. Φαντάζομαι τα φάρμακα είναι όλα μέσα στο μπάνιο. Ωραία γραφικά, ωραίες σκιές. Ωραία. Φυσικά κατεβάζουμε την τουαλέτα να μην πέσει τίποτα μέσα. Το ότι έκατσε κάποιος και έφτιαξε το interaction με την τουαλέτα με ξεπερνάει λίγο. Το σαπούνι. Ομπου! Κανένας τρομακτικός εδώ μέσα. Για να ανοίξουμε εδώ. Όπα. Αυτό δεν είναι το tracer fluid, αυτό είναι οδοντόκρεμα. Είναι νυχοκόπτης. Οκ. Okay. Τώρα μπερδεύτηκα γιατί νόμιζα ότι θα είναι εδώ το tracer fluid, αλλά δεν είναι. Πού το έχω βάλει? Εδώ πάνω. Στα συρτάρια τα άνοιξα όλα τα συρτάρια, δεν είναι. Βάλτε αυτό πίσω στη θέση του. Αυτό. Δεν είναι αυτό. Ποιος είναι αυτό εδώ? Όχι, τι είναι στυλός. Και αυτό τι είναι? Δεν μου αρέσει που δεν μπορείς να κάνεις zoom να τα δεις λίγο πιο κοντά. Δηλαδή το κρατάει σε τέτοια απόσταση που δεν φαίνεται κοντά. Οκ. Okay. Πού είναι, παιδιά, το tracer fluid? Πού θα το βάζα αν ήμουνα εγώ. Εδώ έχει ένα κουμπί. Τα παπούτσια μου. Πουκάμισο. Το πουκάμισο το θαλάσσι. Οκ. Τα πήρα τα κλειδιά μου.
Θα βάλω στο ψυγείο. Παράχωσα δηλαδή. Ποιος είναι αυτό? Όχι. Αυτό. Σπάει το ποτήρι. Όχι, είναι πολύ καλή κατασκευή. Εδώ τη γάνια έχει μόνο. Ιω. Κάτι έκανε πλήττωση. Ανοίγει και αυτό. There it is. Το τελευταίο μέρος του ψάξης είναι. To use an object, press R2. Λοιπόν, caution λέει. Nuclear contrasting. Δεν μπορώ να διαβάσω κάτι άλλο. Μάλλον πρέπει να το πιούμε. Feels like milk, but the taste, it's like sucking on a penny. Πολύ μεταλλική γεύση λοιπόν. Okay, νομίζω είμαστε κομπλέ και μπορούμε να φύγουμε και να πάμε για το ραντεβού μας. Ήρεμα ξεκινάνε τα πράγματα. Oh, μέσα στο μετρό. Τανόι. Το Tannoy. Future doesn't. Κάτι γραφική. Coffee. Κινητό μου χτυπάει. Ο Jesse. Σκάω το απαντήσω. Jesse. Hey Simon, I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Matty from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time. Work in the comic section. That's Ashley's job. Yeah. Well, I know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Okay. Όλα big setup λέει αυτός, ότι μας την έχουν στημένη. Okay. Μου λένε τι να σκεφτώ, λέει ο Μπάρμπας. Okay, πολύ χαχαχούχα ξεκινάει το παιχνίδι. Να δούμε πότε θα μας τη φέρουν. Οπότε η Ashley δούλευε πράγματι στο κομικάδικο και τώρα κάποιος άλλος δουλεύει. Okay. Hello? Dr. Munchie? Πού είσαι βρε Munchie? Άνοιξε καμιά τέτοια να δούμε τι γίνεται. Where is everyone? Thought this place would be busy. Πολύ άδειο το μέρος. Το Ρόντο, να και ο διάσημος πύργος στο Ρόντο. Ένας μόνο μπάρμπας είναι εκεί, τριγυρνάει. Α, έχει κι άλλους. Έχει κι άλλο, ναι. Κάνα δύο ακόμα. Πού είναι ούτε ρεσεψιονίστ, δεν έχει. Okay. Διαστραμμένο, εντάξει, το δέχομαι. Άναψε κανένα φως. Να δούμε, να έχουμε την υγειά μας. Okay. Τρέχει κιόλας. Φυσικά να βάλουμε λίγο νερό. Ρεσεψιονίστ, τίποτα. Για να τσεκάρω εγώ τα email σου. David Munchie, Paul, πού είσαι? Έχουμε μερικές ώρες. Λοιπόν, έπια, πήρα τον Simon. Πρέπει να το κάνουμε. Είσαι εδώ, είδα το λάπτοπ σου, λέει. Κάλεσέ με το συντομότερο, ο Paul. Λοιπόν, από το Munchie, ετοίμασε τα πράγματά σου. Γεια σου, Paul. Μίλησα στην base από το, σχετικά με το χρησιμοποιήσουμε το εργαστήριο. Έκλεισα το σκάνερ για αύριο το πρωί και πάλι την Παρασκευή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την άδεια αίθουσα reception, τέλος πάντων. Αξιολογήσουμε το κομπιούτερ για να
τρέξουμε διάφορα μοντέλα. Μπορούμε να τρέξουμε το τεστ αύριο. Να κάνουμε ένα σκάν ο ένας του άλλου για να το δοκιμάσουμε τα μηχανήματα. Ο Dr. Erin Peake θα στείλει κάποιον. Έναν ασθενή ο οποίος ήταν πρόσφατα σε ένα αυτοκινηστικό. Ο David Mucci, έχουμε κλειδωθεί απ' έξω. Βρήκα κάποιο επιπλέον χρόνο στο εργαστήριο σήμερα. Δυστυχώς κανείς δεν μας είπε για την αλλαγή του κωδικού. Οπότε κάλεσε την ασφάλεια, μίλησε στον Professor Way. Και κάποιος ήρθε να μας βοηθήσει να μπούμε στο εργαστήριο. Δεν επιτρέπεται να επαναλάβω το κωδικό στα email. Αφήσω όμως μια σημείωμα εάν το ξεχάσουμε. Okay, οπότε πρέπει να βρω το κωδικό. Μάλλον. Έχουμε ίδια καρέκλα, έχουμε, μην πεις. Να ανοίξουμε εδώ να μπει λίγο φως. Έξω, ακόμα περπατάνε αυτοί. Frictional δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια χαλαρότητα, για να δούμε. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να βάλω τον κωδικό, τον οποίο όμως δεν γνωρίζω. This is the place, right? Must be. Α, για να τον πάρω. Let's just call Mucci real quick. Great. Got his phone turned off. Τι το κλείσες, βρε. I can figure this out. Αφού έχουμε ραντεβού, τι το κλείσες. Α, τι είναι, ανέβω να μπω από εκεί μέσα. Μπήκε κάποιος από εκεί μέσα ή τι έγινε. Περίεργο αυτό. Λοιπόν, ο Μούντσι λέει ότι άφησε σημείωμα. Πού το άφησε το σημείωμα. Biometrics Room 361 μέχρι 364. Α, μήπως το άφησε στο σιρταράκι. Για να δούμε. Moment of Infinite Week 2501. Γράφει εκεί έναν αριθμό. Δεν νομίζω ότι γράφει κάτι άλλο που να μας ενδιαφέρει. 2501. Για να δούμε και αυτό. Trial and error. Error. Oh, πολλά πράγματα. Λοιπόν, βάλτε, κρύψτε το... πώς το λένε τώρα. Το μυαλό μπορεί να γιατρέψει τον εαυτό του. Το μυαλό έχει καταπληκτικές ικανότητες, μια πλαστικότητα που του επιτρέπει να θεραπεύει τον εαυτό του, λέει ο Paul Berg, ένας μαθητής της νευροεπιστήμης στο York University. Πιστεύουν ότι προσπαθούν να το ενθαρρύνουν αυτό. Έχει να κάνει με το μυαλό. Α, colleague David Mucci, οπότε είναι συνεργάτης του Mucci. Προσπαθούμε να κάνουμε το μυαλό να κάνει το σωστό πράγμα και πιστεύουμε ότι το καταφέρουμε αυτό με απλά πράγματα. Την εργασία, την γυμναστική, τη θεραπεία και ελαφριά φάρμακα. Δεν ψάχνουν όμως για μια θαυματουργική πανάκια. Προσπαθούν να βρουν την καλύτερη θεραπεία για τον κάθε ασθενή. Το καταγράφουν πρώτα κάτι το οποίο λέγεται Nakajima Neurograph. Είναι σαν εικόνα η οποία μας δείχνει την κατεύθυνση. Αντί για ένα στατικό σκάν του μυαλού, το Neurograph μας λέει πού πηγαίνει το μυαλό. Okay. Πού πηγαίνει το μυαλό. Δεν είναι μεγάλη πρόβλεψη, μακριά πρόβλεψη, είναι για millisecond, αλλά με το σωστό υπολογιστή πιστεύουν ότι μπορούν να δώσουν τη σωστή θεραπεία χωρίς να προκαλέσουν ζημιά στο πραγματικό μυαλό. Θα μπορούσαμε να δώσουμε μια υπερβολική δόση από αναλυτικά πόνου, όπως τα λένε, painkillers, ενώ τρέχουμε μαραθώνιο. Είναι απλά περίεργο αυτό. Είναι σαν ένα μοντέλο υπολογιστή. Μπορούμε να αποτύχουμε εκατομμύριες φορές μέχρι να βρούμε το σωστό τρόπο. Και όταν βρούμε το σωστό τρόπο, θα το εφαρμόσουμε στον πραγματικό ασθενή. Είναι στις αρχικά στάδια, αλλά το project έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον της Space Laboratories, η οποία θα τους βοηθήσει με χώρο και μηχανικό εξοπλισμό. Είμαστε πολύ ευτυχείς για αυτή την υποστήριξη. Τώρα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε πραγματική δουλειά. Μάλιστα, κάτσε λίγο. Άνοιξε το πάλι για να δω λίγο και το γράφημα. Το μυαλό λοιπόν δημιουργεί ένα μοντέλο. Το μοντέλο αυτό κάνουν κάποιες προβλέψεις και με αντίστοιχα με αυτές τις προβλέψεις προσφέρουν θεραπεία. Τι λες ρε παιδί μου. Μεγάλο πράγμα. Η επιστήμη εν τέλει. Περίεργο θόρυβο κάνει αυτό. Σας τα έκανα χάλια. Ευχαριστήθηκα. Λοιπόν, και βάζουμε το κωδικό 2501.
Εννοείται πως θα είναι η πόρτα. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε την πόρτα, αλλά θα κλείσουμε εδώ για αυτό το επεισόδιο.